Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, ο οποίος είναι παθολόγος, ογκολόγος, επιμελητής Α της πρώτης παθολογικής ογκολογικής κλινικής του Γενικού Αντικαρκυνικού Ογκολογικού Νοσοκομείου των Αθηνών Άγιος Σάββας. Ο κύριος Νικολάου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας από μένα. Θα μας μιλήσει για τις ανοσοθεραπείες, τα σύγχρονα μέσα της θεατρικής επιστήμης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και καταπολέμηση του καρκίνου. Κύριε Νικολάου, ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση και για το κοινό που μας ακούει εν τα μέσα του θέρους. Για το λόγο αυτό επέλεξα να είναι και λίγο ανάλαφρες οι εικόνες που θα δούμε και έτσι σχετικές βέβαια πάντα για το ευρύ κοινό. Και αν κανείς θα ήθελε να ξεκινήσει να πει δύο πράγματα για την ανοσοθεραπεία, δεν θα έπρεπε να παραλείψει μία σύντομη εισαγωγή το πώς φτάσαμε εδώ, λέγοντας ότι ο καρκίνος είναι μία βλάβη των κυττάρων. Κάθε ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από αρκετά κύτταρα και η απώλεια του ελέγχου αυτών των κυττάρων, η διαταραχή της αρχιτεκτονικής, η διαταραχή της λειτουργίας αυτών των κυττάρων δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα αφού μπορούν να διηθήσουν τους παρακείμενους ιστούς και βέβαια το σημαντικότατο όλων είναι έναντι όλων των άλλων παθήσεων ότι ο καρκίνος δημιουργεί μεταστάσεις. Και βέβαια είναι ένα παλιό ερώτημα τι κάνουμε με τον καρκίνο. Υπάρχουν υποκρατικά κείμενα τα οποία αναφέρονταν σε μία γυναίκα από την Αυδηρούση όπου είχε καρκίνο του στήθους και εκ της θηλής έρεε η χώρ ύφεμος, επιληφθήσεις δε της ρήσεως, απέθανε, αναφέρει ο Ιπποκράτης στα κείμενά του, θέλοντας να δείξει πόσο σημαντικά από τότε ήταν τα προβλήματα διαχείρισης των ανθρώπων που έπασχαν από καρκίνο. Και βέβαια είναι μια πιο παλιά ιστορία από τα Ιπποκρατικά κείμενα, αφού σε οστά δεινοσαύρου έχουν βρεθεί μεταστάσεις, καρκινικές μεταστάσεις και μιλάμε για 70 εκατομμύρια χρόνια πριν. Όταν λοιπόν εγώ ξεκινούσα την ιατρική, τότε ο καρκίνος ήταν με διαφορά η δεύτερη αιτία θανάτου από την πρώτη που ήταν τα καρδιοαγγειακά, ενώ στο πέρασμα των ετών, το 2014 και το 2015, βλέπουμε ότι ο καρκίνος ως αιτία θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό οδήγησε πάρα πολύ κόσμο, έχοντας ο καθένας μέσα από την οικογένειά του ή προσωπική εμπειρία, να λέει ότι ο καρκίνος στις μέρες μας θερίζει. Είναι όμως έτσι. Θα πρέπει να δούμε πραγματικά και να αποτυπώσουμε ποιο είναι το πρόβλημα με τον καρκίνο. Σίγουρα για τα επόμενα χρόνια βλέπουμε τα δύο μεγάλα βέλη πώς από το 2008 στο 2030 αυξάνονται και τα περιστατικά εμφάνισης του καρκίνου και οι θάνατοι, όμως από την άλλη πλευρά αν δούμε σε αυτή τη διαφάνεια υπάρχει ένα μικρό ανθρωπάκι και ένα πολύ μεγάλο ανθρωπάκι το οποίο είναι περίπου 3 φορές μεγαλύτερο, είναι οι επιβιώσαντες που θα έχουν εκτεθεί στον καρκίνο και θα έχουν ωστόσο επιζήσει, οι survivors. Έτσι, βλέπουμε ότι το 2002 ήταν λίγοι, ήταν 25 εκατομμύρια, ενώ το 2030 θα είναι 75 εκατομμύρια. Τώρα, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ραγδαία αύξηση του καρκίνου, θα μπορούσε εν πωλής να αιτιολογηθεί ότι αυτή η αύξηση έχει να κάνει με τη γύρανση του πληθυσμού. Πλέον οι άνθρωποι έχουν ένα μέσο χρόνο επιβίωσης στα 80 έτη, έναντι του παρελθόντος που οι άνθρωποι ζούσαν αρκετά χρόνια λιγότερα, ή μέσα από κακουχίες, μέσα από ελλείψεις φαρμάκων, μέσα από πολέμους, έχαναν τη ζωή τους πολύ πιο νέοι. Μία άλλη αιτία αύξησης του καρκίνου είναι πραγματικά ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η έλλειψη άσκησης, ο καθιστικός
τρόπος ζωής, η αδυναμία συμμόρφωσης με τη μεσογειακή διατροφή, το κάπνισμα. Και βέβαια ένας τρίτος λόγος ο οποίος είναι αισιόδοξος είναι οι δυνατότητες πλέον που έχουμε να ανιχνεύσουμε πρόημα όλες αυτές τις μορφές και να τις οδηγήσουμε σε ίαση. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το χρωστάμε μόνο στην ιατρική, το χρωστάμε και στην τεχνολογία, το χρωστάμε και σε απλούς παράγοντες. Ακόμα το ότι δημιουργήθηκαν δρόμοι σε όλη την επικράτεια της χώρας και έτσι κάποιος από ένα ορεινό χωριό μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο γενικό νοσοκομείο, μπορεί να του χαρίσει τη ζωή που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Ωστόσο, δεν πρέπει να έτσι παραμελούμε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έφερε την αναγκαστική εξειδίκευση των πραγμάτων στην ιατρική, με αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη ευάθυση, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα διαρκώς να σώζονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Ο πατέρας της σημερινής ομιλίας, ο πατέρας δηλαδή της άνοσο-ογκολογίας, θεωρείται ο William Colley. Ο William Colley στο μακρινό 1890 δημιούργησε ένα συνοθήλεμα από τοξίνες, το οποίο το ονόμασε οι τοξίνες του Colley, και 3 χρόνια μετά έγραψε ένα άρθρο για ένα πολύ έγκριτο εκείνης της εποχής ιατρικό περιοδικό, όπου συμπεριελάμβανε 10 περιστατικά τα οποία τα είχε αντιμετωπίσει με αυτές τις τοξίνες που αυτός είχε δημιουργήσει. Ναι μεν, στο πρώτο περιστατικό που αναφέρεται για έναν ασθενή με δερματικό σάρκωμα, τα πράγματα ήταν εξαιρετικά αισιόδοξα και ο ασθενής με αυτό το μείγμα τοξινών που ο Colley είχε δημιουργήσει κέρδισε την ίαση. Από την άλλη όμως, μια νέα γυναίκα πέθανε 4 ημέρες μετά την εφαρμογή αυτού του μείγματος από λίμωξη που υπέστη από το μείγμα αυτό καθεαυτό, έχοντας μεταστατικό καρκίνο του μαστού σε υποτροπή. Η αδυναμία λοιπόν του Colley, του William Colley, εκείνα τα χρόνια, το 1890, να εξηγήσει τον τρόπο δράσης, ενώ παράλληλα η χειρουργική και η ακτινολογία είχαν μια ραγδαία ανάπτυξη, έφεραν την ανοσοθεραπεία στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο, και έτσι μπορούμε να πούμε ότι για αρκετά χρόνια έμεινε κρυμμένη εκεί, μην καταλαμβάνοντας τη θέση που σήμερα κατέχει. Σήμερα ωστόσο μιλάμε για μια πραγματική επανάσταση. Η ανοσοθεραπεία έχει πλέον κάνει την πραγματική επανάσταση. Και σας δείχνω 2 από τα πιο έγκριτα ιατρικά περιοδικά, το Science και το Nature, όπου το 2013 και το 2014 αντίστοιχα αφιέρωσαν ολόκληρα τεύχη, γράφοντας για την επανάσταση που έχει φέρει η ανοσοθεραπεία. Ποια ήταν η λογική όμως της ανοσοθεραπείας και πού αυτήν βασίστηκε? Η ανοσοθεραπεία βασίζεται στα 4 εψιλόν. Έχει να κάνει λοιπόν με το πρώτο εψιλόν, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου ανιχνεύει τα καρκινικά κύτταρα που τυχόν υπάρχουν μέσα στο σώμα του ανθρώπου και τα απορρίπτει. Ας φανταστούμε έναν οδοκαθαριστή, ο οποίος περνάει, μαζεύει τα σκουπίδια από τον κάλαθο των αχρήστων και τα πάει σε μία χωματερή. Αυτήν η κατάσταση, αν ξεφύγει, δημιουργείται το δεύτερο στάδιο, όπου υπάρχουν και οι οδοκαθαριστές, υπάρχουν όμως και τα σκουπίδια, ο ένας δεν ασχολείται με τον άλλον. Είναι όμως μία υποφερτή κατάσταση, και η τρίτη κατάσταση, η κατάσταση της διαφυγής, είναι όταν χάνεται αυτός ο έλεγχος και πλέον τα καρκινικά κύτταρα υπερτερούν, έχουν πλέον ξεγελάσει, το ανοσοποιητικό σύστημα δεν ασχολείται με αυτά και πλέον έχουν δημιουργήσει ένα συμπαγή όγκο καρκινικό μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς τύπους χημειοθεραπείας,
ανοσοθεραπείας, με τους παλιότερους να είναι οι κιτοκίνες και αυτούς οι οποίοι είναι ευρέως πλέον διαδεδομένοι και χρησιμοποιούμενους είναι οι Immune Checkpoint Inhibitors. Αυτά δηλαδή που έχω υπογραμμισμένα με πορτοκαλί χρώμα. Υπάρχουν ωστόσο και άλλες πολύ αισιόδοξες θεραπείες όπως τα CAR T-cells, τα οποία συναντώνται όχι στην ογκολογία συμπαγών όγκων, αλλά στην ογκολογία του αίματος, στις αιματολογικές κακοήθειες. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πραγματικά ανθρώπινος καρκίνος που να αναπτύσσεται και να μην έχει χώρο η ανοσοθεραπεία. Βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια είτε έχουμε να κάνουμε με καρκίνο ουροθυλίου, είτε με γαστρικό, είτε με καρκίνο ισοφάγου, είτε με μία μορφή καρκίνου του μαστού, είτε με καρκίνο του πνεύμονα, είτε με καρκίνο του τραχύλου, είτε με καρκίνο του νεφρού, είτε με καρκίνο του ύπατος, του δέρματος, είτε με μελάνωμα, είτε με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου, η ανοσοθεραπεία έχει βρει τη θέση της, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι κιόλας στην πρώτη γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δημιουργήσει μία καινούρια κατηγορία θεραπείων, οι οποίες ναι μεν δεν προϋπήρχαν, αφετέρου δε, έτσι με αυτή την επιπλέον προσθήκη διαμορφώνουμε μία αλληλουχία, η οποία συνολικά στο τέλος της ημέρας, ας το πούμε έτσι, αυξάνει τη συνολική επιβίωση των ασθενών. Και βλέπουμε ότι σήμερα, 5 Μαΐου του 2021, σε σχέση με το 2011, έχουμε 8 καινούργια φάρμακα, τα οποία έχουν δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα σε 19 τύπους καρκίνου, και έχουμε πάνω από 70 εγκρίσεις από το 2011 μέχρι σήμερα, όπου εικονικά είπα ότι είναι 5 Μαΐου, γιατί 5 Μαΐου ήταν η τελευταία έγκριση από τον Αμερικανικό Όμιλο Εγκρίσεων, που σε αυτή τη διαφάνεια σας δείχνω. Και ενώ το 2014, δίνω ένα παράδειγμα, οι θεραπευτικές επιλογές για τον καρκίνο του πνεύμονα ήταν αυτές που βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια, για να μην κουράσω, θα σας πω μόνο να εντοπίσετε χρωματικά τις κατηγορίες. Δηλαδή έχουμε μία πράσινη κατηγορία, μία πορτοκαλί κατηγορία και μία μοβ κατηγορία, και αυτές είναι ό,τι έχει προστεθεί με την ανοσοθεραπεία, που είναι μέσα σε ένα πλαίσιο μαύρο. Και βλέπουμε έτσι λοιπόν, έχουμε παραμερίσει από το 2019 και μετά τη χρήση, και έχουμε περιορίσει τη χρήση της χημειοθεραπείας και έχουμε αυξήσει τη χρήση της άνοσοθεραπείας. Αυτό έχει δώσει πολλαπλά ωφέλη. Ένα όφελος είναι η ατοξική λειτουργία της ανοσοθεραπείας σε σχέση με τη χημειοθεραπεία. Ένα άλλο όφελος όμως επίσης καλό και εξόχως εκτιμητέο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο προσθέτουμε φάρμακα σε έναν ασθενή ο οποίος στα προηγούμενα χρόνια δεν θα είχε τι να κάνει. Αυτό είναι ένα άρθρο σε ένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό το οποίο συνέγραψα με κάποιους συναδέλφους. Και ενδεικτικά θα σας δείξω ότι ο καρκίνος του πνεύμονα μετά την προσθήκη της άνοσοθεραπείας στο μεταστατικό του επίπεδο αυξήθηκε η συνολική επιβίωση κατά 5 περίπου μήνες, ενώ στο μεταστατικό μελάνωμα, στο τέταρτο στάδιο, όπου στο παρελθόν δεν είχαμε καθόλου καλές λύσεις, έχουμε αυξήσει την επιβίωση των ασθενών τελικού σταδίου, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον 3 χρόνια. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πράγματα αλλάζουν και ότι η ανοσοθεραπεία ήρθε πραγματικά για να μείνει και να αλλάξει την ιστορία των πραγμάτων. Βλέπουμε επίσης αυτή τη διαφάνεια ότι
η ανοσοθεραπεία είναι μια εξαιρετικά ασφαλής θεραπεία στο σύνολό της και ότι σε σχέση με τη χημειοθεραπεία είναι λιγότερο τοξική, συνολικά είναι λιγότερο επικίνδυνη στο να οδηγήσει τους ανθρώπους να χάσουν τη συμμόρφωσή τους, θέλοντας να πω ότι η τοξικότητα είναι πιο διαχειρίσιμη και ακριβώς λόγω της διαχειρισιμότητας της τοξικότητας αυτής καθ' αυτής, οι άνθρωποι συνδέονται και απολαμβάνουν περισσότερο διάστημα τα ωφέλη της ανοσοθεραπείας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η τοξικότητα της ανοσοθεραπείας, και αυτό μέσα από ένα άρθρο που έχω γράψει σε ένα έγκριτο ιατρικό περιοδικό, ξεκινάει περίπου στην τέταρτη εβδομάδα, σε αντίθεση με την χημειοθεραπεία, η οποία η τοξικότητα της ξεκινάει με την χορήγησή της 1 με 2 ημέρες μετά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σαν γιατροί πρέπει να ξέρουμε και να ενημερώνουμε τους ασθενείς μας πότε θα περιμένουμε τις ενδεχόμενες παρενέργειες των θεραπείων που κάνουμε. Και βλέπουμε τώρα ότι όταν προσθέτουμε 2 σκευάσματα ανοσοθεραπείας, τότε η τοξικότητα διωγγώνεται και μετατοπίζεται πιο μπροστά. Αυτό είναι επίσης σημαντικό και για τους ασθενείς και για τους γιατρούς, γιατί πρέπει να γνωρίζουν μέσα από τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού φακέλου τι φάρμακα παίρνει ο κάθε ασθενής, έτσι ώστε να μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να θεραπεύσουν τις παρενέργειες που εμφανίζουν τα φάρμακα τα οποία δίνουμε για να καταπολεμήσουμε τον καρκίνο. Αυτό είναι ένα άρθρο το οποίο το είχα γράψει 7 Μαΐου του 2014 και επισήμενα ήδη από τότε, αρκετά χρόνια πριν, ότι ο σημερινός παθολόγος-ογκολόγος καλείται να διακρίνει με την οξία κρίση του κατηγορίες ασθενών και κατηγορίες θεραπείων, γιατί δεν είναι όλοι οι ασθενείς δυστυχώς επιλέξιμοι και όλες οι ασθένειες δεν είναι επιλέξιμες για να λάβουν χημειοθεραπεία, να λάβουν, με συγχωρείτε, άνοσοθεραπεία, αντισταθμίζοντας διαφορετικά θεραπευτικά αποτελέσματα και διαφορετικές τοξικότητες ή ακόμη και συνδυασμούς αυτών σε σκοτεινά μονοπάτια που η επιστήμη δεν έχει προλάβει να φωτίσει. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε μέσα από αυτό το βήμα ότι η ανοσοθεραπεία ναι μεν δημιούργησε ένα πολύ όμορφο σκαλί, ωστόσο αυτό σε πολλές περιπτώσεις γίνεται με συνδυασμό με την κλασική χημειοθεραπεία, αλλά επίσης και η κλασική χημειοθεραπεία απλά μετατοπίστηκε για μετέπειτα γραμμές θεραπευτικές για τους ασθενείς. Δεν εξαφανίστηκε, δεν μπορούμε να πούμε ότι την πετάμε στον κάλαθο των αχρήσεων της χημειοθεραπείας. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ακόμα στα χέρια μας. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά δημιουργούν καταστάσεις στους ασθενείς που χρειάζονται διαχείριση με επικεφαλή τον παθολόγο-ογκολόγο και τις νοσηλεύτριες. Ένας ασθενής μπορεί, λαμβάνοντας άνοσοθεραπεία, να χρειαστεί να εκτιμηθεί από ρευματολόγο, από πνευμονολόγο, από νεφρολόγο, από οφθαλμίατρο, από νευρολόγο, από γαστρεντερολόγο, από ενδοκρινολόγο. Θα χρειαστεί να εκτιμηθεί από καρδιολόγο ή από δερματολόγο και βέβαια πρέπει να είναι προσδεδεμένος και με ένα χώρο επιγόντων περιστατικών, γιατί θα μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε. Όλα αυτά ωστόσο, το είπε και ο πρόεδρος του ΕΟΦ, ο οποίος προλόγησε αυτή τη δράση, αυξάνουν πάρα πολύ το κόστος και βλέπουμε ότι το κόστος συνολικά στον καρκίνο έχει αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, όμως θα πρέπει κανείς να σκεφτεί το μεγάλο όφελος το οποίο λαμβάνουν οι ασθενείς από τα φάρμακα. Είναι όμως σημαντικό σαν πολιτεία να ξέρουμε το πραγματικό αποτύπωμα. Εάν δούμε σε αυτή τη διαφάνεια η κάτω μπάρα, η κάτω οριζόντια μπάρα με το ανοιχτό γαλάζιο, είναι το κόστος που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το 2020 με τη χημειοθεραπεία. Και βλέπουμε ότι αυτό το κόστος σήμερα
έχει τετραπλασιαστεί με την προσθήκη τόσο της ανοσοθεραπείας, όσο και καινούργιων φαρμάκων στην ομολογία, αλλά και καινούργιων τεχνικών. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι πλέον υπάρχουν και τεστ τα οποία μπορούμε και κάνουμε στους ασθενείς μας και έτσι μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα βάσει των αποτελεσμάτων αυτών να εξατομικεύσουμε στις θεραπευτικές μας επιλογές. Άρα είναι πολύ σημαντικό, αφού πραγματικά το κράτος αναλαμβάνει να αποζημιώσει στο 100% αυτές τις θεραπείες, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή σχέση γιατρού και ασθενή, ο ασθενής να περιγράφει ακριβώς είτε στον γιατρό του είτε στον νοσηλευτή του τις παρενέργειες ή του τι αισθάνεται, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια αμεσότητα στην αποσιώπηση των παρενεργειών και να μπορέσει έτσι ο ασθενής να πάρει όλο το όφελος των δυστυχώς πολύ ακριβών αυτών φαρμάκων. Αυτό είναι ένα slide που μου αρέσει πάντα να το δείχνω και αποτυπώνει πολύ εύγολωτα τη διαφορά σχετικά με τη βιολογία του καρκίνου. Ένας ασθενής ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία και έχει ένα καρκίνο ο οποίος δεν είναι επιθετικός, και αυτό που σας λέω είναι ο απάνω κόκκινος κύκλος, βλέπουμε ότι έχει πολύ μικρή πιθανότητα να πεθάνει από λόγους καρκίνου. Θα πεθάνει από άλλους λόγους. Μεγάλη ηλικία, θα υπάρχουν και άλλα προβλήματα υγείας, θα έχει και συνοσιρότητα. Απέναντίας, ένας ασθενής ο οποίος είναι νέος και έχει πολύ επιθετικό καρκίνο, η πιθανότητα του να πεθάνει από άλλους λόγους έξω από τον καρκίνο είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό πρέπει να οδηγεί τη σκέψη μας πάντα θεραπευτικά και οι ασθενείς θα πρέπει να το έχουν αυτό στο νου τους. Ένας ασθενής ο οποίος είναι ηλικιωμένος και έχει ένα διαχειρίσιμο καρκίνο, τότε θα πρέπει να επιλέξει μαζί με την κουβέντα που θα κάνει με τον γιατρό του μια θεραπεία η οποία θα πρέπει να είναι ήπια και να του προσφέρει καλή ποιότητα ζωής. Ένας όμως νέος ασθενής, μετά από συζήτηση με τον γιατρό, θα πρέπει να πάρει το maximum των δυνατοτήτων που η ιατρική δίνει. Έτσι λοιπόν γυρνάμε σελίδα και προσεγγίζουμε πλέον την εξατομικευμένη ιατρική μέσα από διαγνωστικά τεστ τα οποία μας εξειδικεύουν την πάθηση που έχει ο καθένας και αναλόγως της εξειδικευμένης λοιπόν πάθησης έχουμε και εξειδικευμένα φάρμακα πρώτη φορά στην ιστορία της ιατρικής τόσο πολύ γενικευμένα, γιατί και στο παρελθόν είχαμε κάτι ανάλογο, αλλά όχι τόσο πολύ γενικευμένο. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ αισιόδοξο κλίμα, όπου το Independent πριν από χρόνια είχε περιγράψει ότι το 2050 κανένας ασθενής κάτω των 80 χρονών δεν θα πεθαίνει από καρκίνο. Και αυτό βέβαια θα ήταν πολύ προβοκατόρικο να το αφήσω έτσι ασχολίαστο μόνο και μόνο με αυτήν την δημοσίευση του Independent. Θα έπρεπε όμως να συμπληρώσω σίγουρα νοητά τη σκέψη ότι 28 Ιανουαρίου του 2016 ο Μπάρακ Ομπάμα, ο τότε πρόεδρος της Αμερικής, εμπλεκόμενος στο Moonshot, ένα πρόγραμμα κατά του καρκίνου, είχε δηλώσει ότι η Αμερική πρέπει να είναι η πρώτη χώρα η οποία θα θεραπεύσει τον καρκίνο άπαξ διαπαντός. Και αν αυτό ακούγεται πολύ εγωιστικό, πού να δει κανείς και τη συνέχεια. Έδωσε λοιπόν, δημιούργησαν στην Αμερική ένα πρόγραμμα του 1 δισεκατομμυρίου, όπου το δώσανε στον ποιον άλλο, σημερινό πρόεδρο της Αμερικής, Τζο Μπάιντεν, να το διαχειριστεί. Όλα αυτά τα μεγάλα ωφέλη χρηματοδότησης ερευνών αναμένουμε σύντομα να αρχίσουν να δίνουν καρπούς και πραγματικά να αλλάξουν το ρου της ιστορίας του καρκίνου. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια όλο και περισσότεροι πρώην ασθενείς να μπαίνουν σε κατάσταση ίασης και να είναι επιβιώσαντες
και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Οι επιβιώσοντες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένα ειδικό κομμάτι, αφού πολλές φορές οι επιβιώσαντες αναπτύσσουν ένα ψυχολογικό στρες του κινδύνου της επανεμφάνισης του καρκίνου και βέβαια έχουν διαφορετικές ανάγκες από το γενικό πληθυσμό. Εστιάζοντάς σε αυτό το slide που είναι και από τα τελευταία, που έχει να κάνει με καρδιακές παθήσεις που μπορεί να αναπτύσσονται συχνότερα λόγω της θεραπείας που έχουν πάρει, ψυχοκοινωνικές ανάγκες διαφορετικές, η παχυσαρκία που είναι έκδηλη σε ανθρώπους που έχουν πάρει θεραπεία, διαταραχές της σεξουαλικής υγείας, διαταραχές που έχουν να κάνουν με τα κόστη στην μακροχρόνια παρακολούθηση της υγείας τους, ανισότητες που μπορεί να διαμορφώνονται, εργασιακές ή οτιδήποτε, και βέβαια τα επίγοντα των πρωτοβάθμιων νοσοκομείων είναι εντελώς ανεκπαίδευτα για αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ πολύ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας αν υπάρχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νικολάου. Ο κύριος Νικολάου είπε πολλά και σημαντικά πράγματα για τις ανοσοθεραπείες. Αισιόδοξο το μήνυμα, πιστεύω. Σημείωσα ότι για τους αριθμούς των επιβιωσάντων, που φτάνουν τα 28 εκατομμύρια, ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Τα φάρμακα τα οποία, ο συνδυασμός μάλλον των φαρμάκων και πού βοηθούν, βέβαια υπάρχουν και οι παρενέργειες, οι οποίες θα πρέπει και αυτές να αντιμετωπιστούν. Και ειδικά για την περίπτωση του στρες και των άλλων παρενεργειών, θα έχουμε μαζί μας συνέχεια και κάποιους ψυχολόγους, όπου θα μας καταθέσουν τις εμπειρίες με τους ασθενείς τους. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα, τα οποία θέτουν οι ακροατές. Ένας ακροατής θέτει το εξής ερώτημα. Στην ανοσοθεραπεία υπάρχει κάποιο ανάλογο του τεστ χημειοευαισθησίας για την αποτελεσματικότητα ή παρενεργειών? Υπάρχουν αρκετά τεστ αυτή τη στιγμή, όμως ο μεγάλος στόχος είναι να μπορέσουμε έξω από τεστ, τα οποία είναι κοστοβόρα, να δούμε ποιες κατηγορίες συνολικά ωφελούνται. Υπάρχουν όμως κάποια τεστ. Αυτό, να μην μπω σε τεχνικά ζητήματα, καλό είναι να τα συζητήσουν με τους γιατρούς ο καθένας. Και όπως σας έδειξα μια διαφάνεια σε πρώτη και δεύτερη γραμμή σχεδόν σε όλους τους μεταστατικούς καρκίνους, πλέον η άνοσοθεραπεία έχει θέση. Είτε με τεστ, είτε χωρίς τεστ. Μάλιστα. Μία άλλη ερώτηση. Ήθελα να σας την κάνω και εγώ αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση. Τελικώς θα αντικαταστήσει τη χημειοθεραπεία ή η ανοσοθεραπεία? Σε κάποια στιγμή είπατε ότι η χημειοθεραπεία δεν θα φύγει. Είναι και αυτό ένας τρόπος θεραπευτικός που δεν θα πάψει να υπάρχει. Υπάρχει συνδυασμός δηλαδή ανοσοθεραπείας και χημειοθεραπείας? Το πολύ αισιόδοξο σήμερα είναι ότι έχουμε καταφέρει έξω από βιοδείκτες να δώσουμε το όφελος της ανοσοθεραπείας σε συνδυασμό με πολύ λίγη χημειοθεραπεία. Mm-hmm. Δηλαδή, να σας το δώσω έτσι απλοϊκά να καταλάβετε, ετοιμάζει το έδαφος η χημειοθεραπεία, καταλάβατε, και η ανοσοθεραπεία, επειδή έχει πιο αργή αποτύπωση του όφελους στον ανθρώπινο οργανισμό, έρχεται μετά και καλύπτει ένα μεγαλύτερο εύρος χρονικό, και αυτό συνδυαζόμενο μεταξύ του αυξάνει τη συνολική επιβίωση. Είναι πραγματικά το θαύμα της τελευταίας δεκαετίας η ανοσοθεραπεία. Έχει πραγματικά αλλάξει το ρου της ογκολογικής ιστορίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μία άλλη ερώτηση. Αν η ανοσοθεραπεία έχει αποτελέσματα στο καρκίνο του περιτονέου? Κοιτάξτε, ο πρωτοπαθής καρκίνος του περιτονέου θεραπευτικά εντάσσεται στον καρκίνο των οθικών. Εκεί πέρα δεν έχουμε καλά αποτελέσματα ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε αυτόν τον συνδυασμό που σας έλεγα της χημειοθεραπείας με την άνοσοθεραπεία. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες οι οποίοι, εάν βγουν κατάλληλοι, τότε ναι, η απάντηση είναι ότι θα μπορούσε ο ενδιαφερόμενος φίλος μας, η φίλη μας, να λάβει την άνοσοθεραπεία μέσα από δείκτη. Μάλιστα, σε ευχαριστώ.
Υπάρχει μια ακόμη ερώτηση. Αν υπάρχουν ασθενείς που αποκλείονται από την ανοσοθεραπεία όταν δεν έχουν μεταλλάξει τον Graft, Crash κλπ. Κοιτάξτε, οι μεταλλάξεις δεν παίζουν, αυτές οι μεταλλάξεις που αναφέρατε, που αναφέρει ο φίλος μας, δεν παίζουν μεγάλο ρόλο στην ανοσοθεραπεία. Η ανοσοθεραπεία θα μπορούσε να αποκλείσει μια μικρή κατηγορία ασθενών, και αυτοί θα ήταν οι ασθενείς οι οποίοι έχουν αυτοάνωσα νοσήματα, κολαγωνώσεις και ούτω καθεξής, ρευματοειδές αρθρίτιδες και τέτοια, αλλά σε φάση έξαρσης αυτά τα νοσήματα. Έτσι, υπάρχουν δηλαδή κάποιοι απαγορευτικοί για ανοσοθεραπεία λόγοι, όμως αυτοί είναι πάρα πολύ λίγοι πραγματικά. Η πλειοψηφία μπορεί να χαρεί το μεγάλο όφελος. Μια τελευταία ερώτηση. Τι ισχύει για τους ασθενείς αλλά και τους survivors που έχουν κάνει ανοσοθεραπεία? Κοιτάξτε, η ανοσοθεραπεία, όπως είπαμε, έχει πιο αργά την εμφάνιση της τοξικότητάς της και είναι λίγο πιο διαφοροποιημένη. Αυτή τη στιγμή η εμπειρία που η ιατρική κοινότητα έχει είναι για 10 χρόνια χρήσης ανοσοθεραπείας. Γιατί από το 2011, όπως σας ανέφερα, δόθηκε η πρώτη έγκριση. Η εμπειρία λοιπόν είναι σχετικά καλή και φαίνεται να διαμορφώνει μια κατηγορία ασθενών οι οποίοι, πραγματικά το λέω με θλίψη, δεν θα ήταν ζωντανή αν δεν υπήρχε η ανοσοθεραπεία. Σίγουρα βέβαια ουδέν κακό αμοιβίας καλού. Υπάρχουν παρενέργειες, είναι άλλης μορφής σε σχέση με τις χημειοθεραπείες, όμως είναι εξαιρετικά διαχειρίσιμες και ήταν κάποιες διαφάνειες οι οποίες τις θεώρησα εξόχως ιατρικές. Τις έχω πιο κάτω από από τη διαφάνεια με τα καρπουζάκια που σας έχω τώρα τα καλοκαιρινά, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να σας ζαλίσω με αυτά. Φαίνεται λοιπόν ότι και οι ασθενείς οι οποίοι θα λάβουν ανοσοθεραπεία και θα αναπτύξουν παρενέργειες αυτής και θα χρειαστεί να τις διαχειριστούμε με κορτικοστεροειδή, που είναι τα αντίδοτα, ας το πούμε έτσι, θα έχουν πάρει σε μεγάλο βαθμό το όφελος της ανοσοθεραπείας. Οπότε ας μην φοβούνται οι φίλοι μας, υπάρχουν λύσεις. Άρα, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν παρενέργειες, αλλά είναι διαχειρίσιμες αυτές οι παρενέργειες. Ακριβώς. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολάου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τα πράγματα που μας είπατε.